Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο newshub.gr μια έμπειρη όσο και δραστήρια πολιτικό με μακρά πορεία στα κοινά. Μαζί μας είναι η κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, οικονομολόγος, νομικός και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Σημακοπούλου, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας για να συζητήσουμε μια σειρά από θέματα που αφορούν την Ευρώπη και την Ελλάδα φυσικά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να σας θέσω και να σας πω ότι βρισκόμαστε πλέον σε νέα φάση σε σχέση με την πανδημία. Δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετική η ερώτησή μου η πρώτη, έτσι κι αλλιώς. Ο εμβολιασμός προχωρά και στην Ελλάδα, ενώ είχαμε και το επίσημο άνοιγμα του τουρισμού τις προηγούμενες ημέρες. Πώς βλέπετε να κυλάει όλη η κατάσταση από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, εγώ είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος άνθρωπος, οπότε θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα και ακόμα και γρήγορα. Η αλήθεια είναι ότι έχει στηθεί μια τεράστια επιχείρηση στη χώρα μας, με μεγάλη επιτυχία. Εγώ εμβολιάστηκα το περασμένο Σάββατο σε ένα από τα μέγα εμβολιαστικά κέντρα στην Αθήνα και πραγματικά εντυπωσιάστηκα με τη ροή του πράγματος, με την ευγένεια των ανθρώπων, με όλη τη διαδικασία. Είναι απολύτως ευρωπαϊκή, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω μια λέξη. Αμφισβητώ αν αυτό συμβαίνει και στο Βέλγιο. Εδώ είναι τα πράγματα, είναι πολύ πιο πολύπλοκα. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή εμείς εμβολιάζουμε χιλιάδες, πάνω από 100.000 ανθρώπους την ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι προχωράμε γρήγορα για να πετύχουμε αυτό που χρειάζεται, που είναι το τείχος ανοσίας. Οπότε έχουμε συμμάχους σε αυτόν τον αγώνα αυτό το καλοκαίρι, περισσότερο από πέρυσι. Δηλαδή, εκτός από τον καλό καιρό που έχουμε κάθε καλοκαίρι, τώρα έχουμε και τα εμβόλια, έχουμε και τεστ. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας και αν θυμόμαστε όλοι ότι δεν είναι πίσω μας η πανδημία, ακόμα έχουμε δουλειά, νομίζω ότι μπορούμε να ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Τι εμβόλιο κάνετε, αλήθεια? Α, το Pfizer, μάλιστα. Ναι. Το λέω αυτό γιατί εδώ στην Κρήτη έχουμε και μία συζήτηση μετά από 3 ύποπτα περιστατικά και αναμένουμε τα τελικά πορίσματα για να δούμε αν οφείλονται κάποιες επιπλοκές στην υγεία τους στο εμβόλιο, το οποίο ήταν το AstraZeneca. Γι' αυτό και σας ρώτησα και μόνο έτσι από περίεργη. Εγώ έκλεισα το πιο άμεσα διαθέσιμο όταν μου ήρθε, δηλαδή το... Ναι, είστε της λογικής ότι το καλύτερο εμβόλιο είναι αυτό που γίνεται πιο γρήγορα, έτσι. Έτσι, είναι αυτή τη θεωρία και να σας πω, εγώ τώρα προσωπικά δεν είχα κανένα θέμα με το εμβόλιο. Ό,τι και να ήταν, θα το έκανα και αυτό δεν ήταν και ό,τι και να ήταν, θα το έκανα. Αλλά ο κύριος που ήταν στο δίπλα μου ανησυχούσε. Ναι. Του είπε ο γιατρός, έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες βγαίνοντας από εδώ χτυπά ξύλο να πας από καρδιά παρά να πας κάτι στο εμβόλιο. Έχετε δίκιο. Τον είδα ότι τον καθησύχασε αυτό, γι' αυτό σας το επαναλαμβάνω. Ναι. Τώρα που αναφέρατε λίγο τη σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και Βελγίου, θέλετε να δείξετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πάνε πάρα πολύ καλά. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι γενικότερα μιλώντας λίγο, η Ευρώπη τελικά θεωρείτε ότι έκανε υπέρβαση στην πολιτική της υγείας ή θα μπορούσαν να πάνε καλύτερα τα πράγματα με τη λήψη μέτρων, με τα εμβόλια κτλ.? Είναι ένα εθνικό θέμα, δεν είναι μια αρμοδιότητα που έχουμε εκχωρήσει στην Ευρώπη. Οπότε είναι λογικό να μην ήταν 100% έτοιμη η Ευρώπη να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο πράγμα. Όμως η Ευρώπη δρομολόγησε και επιτάχυνε με πάρα πολλές ενέργειες αμέσως για την καταπολέμηση του COVID που δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει μόνοι μας. Σας λέω ορισμένα παραδείγματα, ας πούμε. Οι πράσινες λωρίδες για να μείνουν ανοιχτά τα σύνορά μας ως προς τα εμπορεύματα, να μην έχουμε τέτοιου τύπου προβλήματα. Η προμήθεια του ιατροφαρμακευτικού υλικού στην αρχή, που είχε αρχίσει ο καθένας να ψάχνει για να βρει μάσκες και αναπνευστήρες για τον εαυτό του, και μένα και ο συντονισμός στην προμήθεια των εμβολίων. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι αν η Ελλάδα μόνη της προσπαθούσε να διαπραγματευτεί με τους κολοσσούς των φαρμακευτικών εταιριών και ανταγωνιζόταν χώρες όπως είναι η Γερμανία, ότι δεν θα είχαμε την ροή εμβολίων που έχουμε σήμερα. Άρα, εγώ νομίζω ότι η Ευρώπη, παρά τις όποιες αρχικές αστοχίες, έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Μάλιστα. Τώρα, η επόμενη μέρα, με την ολοκλήρωση ίσως και του πρώτου μεγάλου κύκλου των εμβολιασμών,
βρίσκει την Ελλάδα μπροστά στην πρόκληση των νέων οικονομικών δεδομένων. Και με βάση αυτό το δεδομένο θα ήθελα να σας ρωτήσω σε ποια φάση βρισκόμαστε με το Ταμείο Ανάκαμψης, το περίφημο Ελλάδα 2.0, αν το λέω και σωστά. Ναι, το λέω και σωστά. Κοιτάξτε, και εδώ η Ευρώπη έκανε μια υπέρβαση με την έννοια ότι γρήγορα προχώρησε στο να συμφωνήσει σε ένα κοινό δανεισμό για να έχουμε αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης. Και στην Ελλάδα, να ξέρετε ότι είμαστε η δεύτερη χώρα μετά τη Γερμανία που κατέθεσε αυτό το σχέδιο για το τι θα κάνουμε εμείς τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης με βάση την Επιτροπή Πιθαρίδη που το έχει συντάξει. Και τώρα είναι η σειρά της Επιτροπής να το αξιολογήσει αυτό. Μάλιστα. Αλλά σας λέω επειδή εγώ πολλά χρόνια δούλευα εδώ στις Βρυξέλλες στην Κομισιόν και ξέρω έτσι κόσμο που ασχολείται με αυτό ότι ήδη το σχέδιο το ελληνικό από τεχνοκρατικής απόψεως θεωρείται ότι είναι πολύ καλά καταρτισμένο. Δηλαδή πιστεύω ότι γρήγορα θα εγκριθεί και με λίγες παρατηρήσεις. Τα κονδύλια αυτά πώς θα διατεθούν από την Ελλάδα, έχουμε κάποια εικόνα? Μιας και αναφέρεστε στο σχέδιο Πισαρίδη. Ναι, άμα δείτε το σχέδιο έχει 175 νομίζω είναι οι δράσεις, επενδυτικές, μεταρρυθμιστικές κτλ. Υπάρχουν κάποιοι παράμετροι που μας επιβάλλουν στο πώς αξιοποιούμε αυτά τα χρήματα. Δηλαδή ένα συγκεκριμένο ποσοστό πρέπει να πάει για δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ένα συγκεκριμένο ποσοστό για τις πράσινες λεγόμενες δράσεις. Αλλά είναι δημόσιο διαθέσιμο και σας λέω ότι ο βασικός στόχος είναι ότι θα κινητοποιήσει και άλλες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Οπότε μαζί τα χρήματα που αναμένεται να κινητοποιήσει είναι κοντά 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα αυτό είναι πάνω το μισό αέρμα. Είναι τεράστιο ποσό για να καταλάβετε. Και θα δημιουργήσει και πάρα πολλές εννοείται νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το σχέδιο. Σε κάθε περίπτωση σας λέω ότι έχει πάρει εξαιρετικές θετικές εκτιμήσεις για το σχεδιασμό του. Και τώρα το μεγάλο στοίχημα θα είναι φυσικά η υλοποίηση. Ναι, φυσικά, φυσικά. Θετικές οι εξελίξεις βέβαια από ό,τι μας λέτε. Τώρα, δύο νομίζω ότι είναι οι προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το λεγόμενο Green Deal και η ψηφιακή μετάβαση στην νέα εποχή. Το σχόλιο σας θα ήθελα για αυτούς τους δύο πυλώνες. Για να τα λέμε απλά τα πράγματα, το μέλλον του πλανήτη είναι το ένα θέμα και γι' αυτό έχουμε βάλει συγκεκριμένους στόχους να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% στο 2030 και να είμαστε ουδέτεροι μέχρι το 2050. Αυτός είναι ένας μεγάλος στόχος. Και ο δεύτερος είναι να μεταβούμε στην ψηφιακή εποχή. Αυτό νομίζω ότι το ζούμε λίγο πολύ όλοι μας τώρα. Έτσι είναι. Podcast γράφουμε εμείς τώρα. Έτσι ποιος θα το έλεγε. Και βλέπουμε με Zoom και Skype και το ένα και το άλλο. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα για το πώς να λειτουργούμε στην ψηφιακή εποχή τώρα στην πανδημία. Οπότε είναι λογικό η Ευρώπη να αφιερώσει πολλές δράσεις στο να είμαστε όλοι έτοιμοι για να μπορούμε να λειτουργήσουμε σε αυτή την εποχή και εμείς και τα παιδιά μας να έχουμε τις απαραίτητες δεξιότητες για το μέλλον που είναι εδώ. Έχουμε κάνει ταχύρυθμα μαθήματα ως χώρα. Εσείς βλέπετε ότι η Ελλάδα ανταποκρίνεται, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε την χώρα μας να κάνει βήματα στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, για παράδειγμα. Έπρεπε να είστε κακόψιτος για να μην τα βλέπετε. Δηλαδή το GovGR, αυτή η ψηφιακή πύλη δημόσιας διοίκησης, έχει γίνει μέρος νομίζω της καθημερινότητας των περισσότερων συμπολιτών μας. Όλο και περισσότερες διαδικασίες ψηφιοποιούνται. Εγώ κάθε μέρα παρακολουθώ την επικαιρότητα στην Ελλάδα. Σήμερα έβλεπα ότι η κοινή συνέντευξη της Υπουργού Παιδείας με τον κύριο Τσιαρακάκη για νέες υπηρεσίες στην εκπαίδευση ψηφιακές. Αυτή είναι το σημαντικό πράγμα που πρέπει να γίνει τώρα. Ο μετασχηματισμός μας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σε αυτή την εποχή για να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί διεθνώς. Γιατί θα θυμίζω ότι οι άλλες χώρες τα έχουν κάνει αυτά πολύ πριν από εμάς. Οπότε είναι η σειρά μας. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι οι Έλληνες, ίσως είναι και στο DNA μας βέβαια λίγο αυτό, να είμαστε δύσπιστοι και προς την Ελλάδα και προς την Ευρώπη. Κάτι που νομίζω έδειξε και μία έρευνα την οποία είχε διεξάγει το Ευρωβαρόμετρο σε σχέση με την εμπιστοσύνη που δείχνουν προς την Ευρώπη οι Έλληνες. Αυτό θεωρείτε ότι αλλάζει ή και αν δεν αλλάζει, πώς θα αλλάξει το μέλλον? Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο οι Έλληνες, ας μην είμαστε άδικοι. Κοιτάξτε, τώρα υπάρχει κανένας ο οποίος να μην ήταν στα όρια του από το παρατεταμένο lockdown, από τα μέτρα, από τα SMS, τις απαγορεύσεις μετακινήσεων, να μην πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, να μην ανοίγουν τα μαγαζιά. Είναι λογικό μετά από
τόσο παρατεταμένη περίοδο κρίσης να υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνη στο πολιτών, σε αυτούς που διαχειρίζονται τις κρίσεις. Ναι. Νομίζω ότι όταν θα πάρουμε μια ανάσα θα μπορούμε να αποτιμήσουμε τι έχει συμβεί, τι αντιμετωπίσαμε και πώς το αντιμετωπίσαμε με μεγαλύτερη ψυχραιμία, θα αλλάξει αυτό. Βέβαια να πούμε ότι η Ευρώπη ανοίγει τις αγκάλες της και τα αυτιά της προς τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό το είδαμε και στην εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, νομίζω 9 Μαΐου, την ημέρα της Ευρώπης δηλαδή, με την επίσημη έναρξη της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Μια διαδικασία στην οποία συμμετέχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Εσείς έχετε εικόνα ή λαμβάνετε κάποια μηνύματα για το πώς οι πολίτες θέλουν να δουν την Ευρώπη στο μέλλον και ποιες είναι και οι προτεραιότητες των Ελλήνων, αν έχετε εικόνα? Η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα γίνεται για σχεδόν ένα χρόνο. Διαδικτυακά μπορεί οποιοδήποτε να μπει μέσα και να βάλει θέματα, να κάνει εκδηλώσεις online. Είναι στοχευμένη δράση στο να συμμετέχουμε στη συμμετοχή των πολιτών. Συμπίπτει με τα 40 χρόνια παρεμπιπτόντως από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, που ήταν ένα κορυφαίο γεγονός και μας δίνει και εμάς μια ευκαιρία να κάνουμε μια ανασκόπηση, να αναποφασούμε τι κερδίσαμε από την Ένωση και πώς θέλουμε να τη δούμε. Οι προτεραιότητες για την Ελλάδα είναι δύο. Η νεολαία και η αλληλεγγύη. Η στήριξη των νέων, φαντάζομαι, όταν λέτε νεολαία. Η στήριξη των νέων, βεβαίως, το μέλλον των νέων μας στην Ευρώπη. Και η αλληλεγγύη που πρέπει να δείχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα κράτη-μέλη όταν περνάνε δύσκολες κρίσεις, είτε είναι οικονομικές, είτε είναι υγειονομικές, είτε είναι μεταναστευτικές. Οπότε νομίζω ότι για μας είναι οι σωστές προτεραιότητες και γύρω από αυτό θα κινηθεί και ο δημόσιος διάλογος στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Επειδή μιλάμε τώρα για την Ευρώπη του αύριο, έχουμε αρχίσει να βλέπουμε συνέπειες από το Brexit? Δηλαδή υπάρχει μια ομαλή μετάβαση στη διαδικασία? Εντάξει, είναι διαδίγιο. Διαδίγιο, ναι, σωστά. Δεν είναι ένα διαδίγιο. Αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι ένα σημαντικό εταίρος. Είναι σύμμαχος, είναι δημοκρατικός φίλος της Ευρώπης. Αλλά ας πούμε ότι η σχέση αυτή τη στιγμή δεν τη λες και ομαλή. Ναι, είδαμε τι γίνεται με τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βρετανίας, έτσι. Έχουμε μια συμφωνία που δεν είναι ιδανική, αλλά είναι καλύτερη από μια κατάσταση χωρίς συμφωνία, να σας το πω έτσι για να είμαι ρεαλίστρια. Ναι, σωστά, σωστά. Η οποία θα μας διασφαλίσει κάποια συμφέροντα, αλλά δεν είναι οι ίδιες σχέσεις που είχαμε πριν. Πώς να το κάνουμε. Και θα υπάρχουν σημεία τριβής. Και αυτό θα συνεχιστεί για ένα διάστημα. Τουλάχιστον. Τώρα από τη θέση που κατέχετε θα ήθελα και ένα σχόλιο για τα ελληνοτουρκικά και θα ήθελα να μου πείτε μήπως θα έπρεπε να μιλάμε πιο σωστά για ευρωτουρκικά. Γιατί ως σήμερα, βέβαια να πούμε ότι ως σήμερα δεν έχουμε τύχη της στήριξης που έπρεπε από την Ευρώπη ως χώρα. Τουλάχιστον αυτό είναι το προσωπικό μου, η προσωπική μου άποψη. Ναι. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας. Και συμμερίζομαι απολύτως και τα δύο τα συμμερίζουμε. Το πρώτο είναι μια μεγάλη διπλωματική επιτυχία και της Ελλάδας και της Κύπρου, γιατί επιτέλους στην Ευρώπη δεν συζητάνε τα ελληνοτουρκικά, δηλαδή έστε μια παραδοσιακή διαμάχη με τους Τούρκους. Τώρα καταλαβαίνουν ότι ο Ερντογάν αποτελεί απειλή για την Ευρώπη, όχι για την Ελλάδα ή για την Κύπρο μόνο, παραβιάζοντας τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σημαντικά. Ναι. Όσον αφορά στο δεύτερο, εγώ θα συμφωνήσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραδοσιακά στην εξωτερική πολιτική είναι άτολμη, αλλά και σε σχέση με την Τουρκία είναι άτολμη. Έχει αυτή την πολιτική καρότο και μαστίγιο, προτάσει το καρότο συνέχεια, δηλαδή λέει στον Ερντογάν ότι άμα συμμορφωθείς περιμένουν καλά πράγματα, αντί να βάζει κυρώσεις έτσι πιο ισχυρές πάνω στο τραπέζι για να αποτρέψει την συμπεριφορά του. Αλλά ξέρετε, κάποια στιγμή φτάνει και το τέλος, οπότε εάν δεν συμμορφώνεται κανείς, κάποια στιγμή το λες, κάποια στιγμή πρέπει να το κάνεις. Ναι, αλλά έχουμε φτάσει. Ναι, έχουμε φτάσει στο σημείο που ο γάιδαρος, ο οποίος κυνηγάει το καρότο, έχει μάθει ότι δεν θα έχει μαστίγιο. Γιατί υπάρχει μια αναβλητικότητα. Ανακοινώνται κυρώσεις, υπονοούνται κυρώσεις και μέτρα κατά της Τουρκίας, αλλά δεν βλέπουμε επί της ουσίας να γίνεται τίποτα. Γι' αυτό και σας ρώτησα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ο γάιδαρος δεν έχει να φάει, οπότε.
μόνος του διεθνώς στην πολιτική σκηνή. Γι' αυτό βλέπουμε και κινήσεις έτσι κάπως πιο προκλητικές και υστερικές, όριο της πολιτικής υστερίας από πλευράς της Τουρκίας. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας ότι δεν δίνουμε τα σωστά κίνητρα στον Ερντογάν προτάσσοντας το καρότο αντί για το μαστίγιο. Από την άλλη όμως νομίζω ότι έχει μια ημερομηνία λήξεως η ατολμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτρέψτε μου την πρόβλεψη ότι πλησιάζει η ημερομηνία λήξεως. Για να δούμε. Μακάρι να επαληθευτείτε και να βγείτε αληθινή και σωστή. Τώρα θα ήθελα να σας πάω κάπου αλλού, κλείνοντας έτσι σιγά σιγά την επικοινωνία μας. Θα ήθελα να πάμε λίγο στο κεφάλαιο τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μεγάλη βάση σε αυτό το κομμάτι και εσείς μάλιστα μετέχετε σε μια ειδική επιτροπή που είναι επιφορτισμένη με αυτό το αντικείμενο. Το ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι το εξής, γιατί απασχολεί τον κόσμο γενικότερα. Μπορεί η Ευρώπη να φτάσει σε επίπεδο τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Κίνα? Αυτή την έννοια σας είπα. Βλέπετε ότι στην Κίνα δεν υπάρχουν αυτές οι έννοιες. Στην Κίνα ξέρετε υπάρχουν κάμερες παντού, σε παρακολουθούν και μάλιστα σου βάζουν βαθμό αν είσαι καλός πολίτης. Δηλαδή αν περάσεις με κόκκινο, χάνεις ένα βαθμό. Αν πετάξεις το τσιγάρο σου στον δρόμο, χάνεις ένα βαθμό. Αλλά εάν ανοίξεις την πόρτα για μια κυρία, δεν μπορεί να παίρνεις ένα βαθμό. Δεν ξέρω, αλλά καταλαβαίνετε τώρα ότι το να χρησιμοποιεί κανείς την τεχνολογία σε αυτό το επίπεδο για να βαθμολογεί τους πολίτες είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα. Ναι, βέβαια, και εγώ γι' αυτό. Και τώρα θέλουμε να το απαγορεύσουμε. Ναι, και εγώ γι' αυτό είπα ότι απασχολεί έτσι τους πολίτες ως ένα βαθμό, γιατί πάρα πολύ, επειδή ξέρετε, η πληροφορία πλέον φτάνει πολύ εύκολα από μια άκρη του κόσμου στην άλλη με το διαδίκτυο κτλ. Βλέπουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δυνητικά μπορεί να επηρεάσει τους πολίτες και τις ζωές τους, όπως είπατε, σε σχέση με τις ελευθερίες, με τα προσωπικά δεδομένα. Γι' αυτό. Εντάξει, η Ευρώπη είναι ο θεματοφύλακας αυτού του πράγματος. Αλλά από την άλλη, να ξέρετε ότι οι Κινέζοι και οι Αμερικάνοι κάνουν τεράστιες επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για να αποκτήσουν τις τεχνολογίες οι οποίες θα ελέγχουν το σύγχρονο κόσμο. Είναι μια μάχη και η Ευρώπη είναι πίσω σε σχέση και με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό και τώρα προσπαθούμε με τις κατάλληλες επενδύσεις και το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο να φροντίσουμε να μην είμαστε ουραγοί σε αυτό, γιατί πρόκειται για το ποιος θα ελέγχει το αύριο. Σας το λέω έτσι λίγο δραματικά, αλλά δεν αστειεύομαι κιόλας. Ναι, καταλαβαίνω. Τώρα κλείνοντας, για να σας αποδεσμεύσω, θα ήθελα να μας μιλήσετε και για τη νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά και τη στήριξη των κριτικών προϊόντων. Τι θα προσφέρει στον πολίτη αυτό το νέο εργαλείο, το Access to Markets? Έχουμε κάνει μία-δύο πολύ ωραίες εκδηλώσεις με την περιφέρεια, με τα επιμελητήρια, με τον σύνδεσμο εξαγωγέων, γιατί όντως έχει και πάρα πολύ ωραία προϊόντα στην Κρήτη και ωραίες οι διαδικτυακές εκδηλώσεις, αλλά οι επόμενοι θέλω να είναι από κοντά για να μπορέσω να τα ευχαριστήσω κιόλα. Αλλά τα προϊόντα θα φτάνουν σε πάρα πολλές χώρες της γης και όμως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασχολούνται στην Ελλάδα με την επιχειρηματικότητα, είτε με τον αγροδιατροφικό τομέα, είτε και με άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, χρειάζονται πρόσβαση στην πληροφορία και στήριξη για να μπορέσουν να εξάγουν τα προϊόντα τους. Αυτό λοιπόν είναι μια πλατφόρμα η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι στα ελληνικά και δίνει όλες τις πληροφορίες που μπορεί να θέλει μια επιχείρηση άμα ψάχνει να εξάγει τα προϊόντα στο εξωτερικό, αν υπάρχει.
έχουν δεσμοί, ποιες είναι οι διαδικασίες, με τι ανταγωνισμός υπάρχει, ποιες είναι οι συμφωνίες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορούν να διευκολύνουν. Κάνουμε λοιπόν μια πανελλαδική καμπάνια που την κάναμε και στην Κρήτη, για να φέρουμε σε επαφή τις επιχειρήσεις με αυτό το εργαλείο που ελπίζουμε ότι θα τους είναι χρήσιμο για να μπορέσουν να ανακάμψουν αλλά και να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο με τα ωραία προϊόντα σας και να φτάσουν αυτά στα παντού. Σε όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Κυρία Σημακοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο newshub.gr. Να είστε καλά. Θα ήθελα να σε ευχηθώ. Και καλή αντάμωση. Ναι, θα ήθελα να σε ευχηθώ. Και καλή αντάμωση. Βέβαια, να σας ευχηθώ εγώ καλή δύναμη στο έργο σας και εύχομαι να τα πούμε και από κοντά, μιας και όπως έγινε γνωστό, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα διοργανώνει συναντήσεις και σεμινάρια στην Κρήτη για τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Βεβαίως. Οπότε αναβάλει δύο φορές, οπότε αυτή τη φορά περιμένουμε με χαρά να έχουμε το Σεπτέμβριο. Ναι. Οπότε δίνουμε ραντεβού διαζώσεις, να τα πούμε, το Σεπτέμβριο. Ωραία. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.